Παραξένεψε τη λιμενική αρχή το γεγονός ότι το ιστιοφόρο αυτό απευθύνθηκε και ζήτησε συνδρομή από κάποιο παραπλέον αλλιευτικό αρχικά σκάφος. Βέβαια, ξέρετε ότι αυτά δεν τα αφήνουμε τα ζητήματα στην τύχη και άμεσα επεμβήκαμε σαν λιμενική αρχή. Ενεργοποιήσαμε το τοπικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης του λιμεναρχείου. Ενεργοποιήθηκε το ρημουλκό επιφυλακής ασφάλειας του λιμένος και πήγε και μάζεψε κατά κάποιο τρόπο το ακυβέντο με μηχανική βλάβη ιστιοφόρο και το έφερε μέσα στο λιμάνι μας. Λοιπόν, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Όπως μας λέγατε και τη Δευτέρα το πρωί, το σκάφος αυτό ήταν ακριβώς έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου. Υπήρχε δηλαδή οπτική επαφή με το κεντρικό λιμεναρχείο και εκεί είναι που σας παραξένεψε ότι από τη στιγμή που βρίσκεσαι έξω από το λιμάνι, μπορείς να ζητήσεις άμεσα τη βοήθεια της λιμενικής αρχής, αντί να ζητήσεις τη βοήθεια ενός άλλου σκάφους. Εκεί είναι το πρώτο το γιατί, το πρώτο ερωτηματικό που σας κάνει εσάς να λέτε τι συνέβη. Ακριβώς. Μετά βέβαια μόλις έγινε ασφαλώς η ρημούλκηση στο λιμένα μας, ξεκίνησε ένας πρωτογενής έλεγχος στο σκάφος με τα διάφορα ναυτιλιακά έγγραφα αν υπάρχουν, αν υπάρχουν τα νομιμοποιητικά χαρτιά διακυβέρνησης του σκάφους. Εκεί υπήρξαν πρώτα κάποια στοιχεία πλαστογραφίας του ατόμου που έκανε το χειρισμό του ιστιοφόρου σκάφους, του σκίπερ όπως λέμε. Είχε δηλαδή πλαστό δίπλωμα χειριστή. Ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι στο σκάφος επέβαιναν τρεις Ουκρανοί υπήκοοι, ο ένας 24 και οι άλλοι δύο 22 ετών. Μάλιστα βρέθηκε και στην κατοχή ενός δεύτερου ένα USB στικάκι μνήμης αυτά που επιτρέπει η τεχνολογία, όπου υπήρχε μια φόρμα τέτοιας άδειας σκίπερ μισή συμπληρωμένη και αρκετές φωτογραφίες σκαναρισμένες, οι οποίες μπορούσαν να επικολληθούν ανάλογα με το ποιος ήθελαν να είναι κάθε φορά ο κυβερνήτης. Μάλιστα. Οδηγός λοιπόν για την κατασκευή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, λέτε. Όχι ταξιδιωτικών, χειριστή ιστιοφόρου σκάφους. Ακριβώς. Σιγά σιγά και ξετυλίγοντας το κουβάρι, αρχίσαμε να ψάχνουμε και πιο βαθιά, γιατί όλα αυτά κινούν υποψίες. Για διακίνηση μεταναστών θέλετε να πείτε πολύ περισσότερο, έτσι. Ακριβώς. Αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες και με το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και βρέθηκε να ταυτοποιείται το σκάφος αρχικά με ένα σκάφος που 15 Τετάρτου του μήνα, του τρέχοντος μήνα, είχε πραγματοποιήσει μεταφορά, διακίνηση παράτυπων μεταναστών στις νότιες ακτές της Ιταλίας, στη Σικελία. Μάλιστα. Ξεκίνησε μια διεθνής αστυνομική συνεργασία. Εκκρεμούσε δηλαδή η διεθνές ένταλμα σύλληψης, κύριε Γουβή. Όχι, δεν υπήρχε ακόμα, γιατί δεν υπήρχε σαν πληροφορία ότι ένα τέτοιο σκάφος που προσομοίαζε με το σκάφος που είχαμε στο λιμάνι μας είχε κάνει την πράξη αυτή. Ξεκίνησε λοιπόν μια πολύπλοκη διαδικασία, μια αστυνομική διεθνής συνεργασία με τις αντίστοιχες ιταλικές αρχές, λιμενικές και εισαγγελικές, προκειμένου από την εκεί δικογραφία που είχε σχηματιστεί για την μεταφορά και διακίνηση 50 περίπου μεταναστών, να δούμε ποιοι ήταν οι διακινητές, αν ταυτοποιούνταν με τα άτομα που είχαμε εμείς εδώ πέρα μέσα στο σκάφος, στο ιστιοφόρο αυτό. Μετά από αρκετές διαδικασίες ταυτοποιήθηκαν και τα άτομα αυτά. Οπότε και η εισαγγελική αρχή που χειρίζεται την υπόθεση διέταξε απίθυνε κατηγορίες και για την πλαστογραφία από κοινού και χρήση, αλλά και για την διακίνηση ατόμων
παράνομη διακίνηση ατόμων και έτσι πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του κυρίου ανακριτή την Παρασκευή 28 Τετάρτου. Κινηθήκατε πολύ γρήγορα εσείς. Υπήρξε αυτή η συνεργασία με τις αρχές λιμενικές εισαγγελικές της Ιταλίας. Αυτό δείχνει όταν υπάρχει καλή συνεργασία. Δεν αφήσατε καμία πληροφορία να πάει χαμένη. Η πρώτη σας υποψία ήταν εκείνη που δεν την αφήσατε να πέσει κάτω, που μας οδήγησε στην σύλληψη τελικά και στις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος αυτών των τριών ανθρώπων, Ουκρανοί 22 και 24 χρονών. Ακριβώς. Υπάρχει διαρκής εγρήγορση του προσωπικού, είμαστε πλήρως ταγμένοι και έχει γίνει πλέον συνείδηση στο καθήκον μας, είναι η δουλειά μας, γίνεται συστηματική δουλειά και όπως βλέπετε επιφέρει και αντίστοιχα αποτελέσματα. Μπορούμε να τα απεξέλθουμε με κάθε επιτυχία σε κάθε πρόκληση, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και μια νέα είδηση που έχει προκύψει. Παρακαλώ. Από χθες το πρωινές ώρες. Παρακαλώ. Και δείχνει επίσης την συστηματική δουλειά που γίνεται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Έχουμε τον εντοπισμό κατόπιν ελέγχου τριών Αιγυπτίων, οι οποίοι επέδειξαν νομιμοποιητικά έγγραφα πλαστά και αυτοί. Συγκεκριμένα επέδειξαν δελτία ετούντος διεθνή προστασία, τα οποία ήταν φωτοαντίγραφα και οι φωτογραφίες που έφεραν τα έντυπα αυτά δεν προσωμείωζαν με τους κατόχους, δηλαδή με τα άτομα που τα έφεραν. Έχει κινηθεί στο λιμάνι. Ακριβώς. Έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία. Μισό, κατέβαιναν από το πλοίο της γραμμής, τι ακριβώς δηλαδή έγινε? Όχι, ήταν στα εκδοτήρια για να εκδώσουν εισιτήρια να ταξιδέψουν προς το λιμένα του Πειραιά. Ναι. Κινήθηκε η διαδικασία, έχουν συλληφθεί και πρόκειται τώρα πρωινές ώρες να προσαχθούν ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν από χθες μέχρι σήμερα, κύριε Δουβή. Έτσι. Είναι το πιο καινούριο έχουμε και απλά δείχνει ότι δεν επαναπαυόμαστε, δεν αφήνουν γενικά όλες αυτές οι κοινωνικές μεταβολές, όλες αυτές οι μορφές που παίρνει η εγκληματικότητα, δεν αφήνουν χώρο, κανένα περιθώριο εφησυχασμού και είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και προσήλωση στο καθήκον.